σας καλωσορίζω σε αυτή την συνάντηση, μια συνέντευξη τύπου την οποία προκάλεσα, με αντικείμενο την παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου και την πορεία προς τον, την κατάρτιση του, και την ψήφιση και εν τέλει την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου 2024 διότι, όπως γνωρίζετε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει προϋπολογισμό με ότι αυτό συνεπάγεται στην δυσκολία της λειτουργίας του και είναι απολύτως προφανές σε κάθε περίπτωση ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει, εφόσον δεν έχει, πρέπει να αποκτήσει προϋπολογισμό στο συντομότερο δυνατόν χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα ανάμεσα σε άλλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα έλεγα ταυτόχρονα μας απασχολούσαν αλλά θα έβαζα αυτό ως πρώτο ζήτημα που μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Και ε, φτάνουμε ε, στην σημερινή μέρα όπου πλέον ε, ε, Εκείνη η διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμού σήμερα εκείνη η διαδικασία με την πρόσκληση της δημοτικής επιτροπής για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος το οποίο στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό. Θα αναφερθώ ωστόσο αναλυτικότερα στα βήματα τα οποία μας οδηγούν εκεί στην συνέχεια. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ε, να ε, είναι σαφές ποιο είναι το βασικό μας ζήτημα. Το βασικό μας ζήτημα είναι ότι ο προϋπολογισμός ε, όπως αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται είναι ελληματικός. Ο προϋπολογισμός είναι ελιματικός. Mm. Το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται... βρίσκεται στο ύψος των 27 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Υπάρχουν προφανώς ακριβή νούμερα... αλλά νομίζω ότι για την συζήτησή μας... Αρκεί τα μεγέθη σε ικανή βεβαίως προσέγγιση και η προσέγγιση αυτή είναι ικανή. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη ισοσκελισμού. Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή από την οικονομοτεχνική άποψη είναι ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού από την ουσιαστική άποψη είναι ο Δήμος να λειτουργήσει σωστά, ο Δήμος να αποδώσει το έργο το οποίο οφείλει στους Δημότες και αυτή η Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει αυτά για τα οποία οι Δημότες την επέλεξαν. Επανέρχομαι τώρα στο κομμάτι το οικονομικό. Είναι προφανές ότι Α, τίθενται και έχουν ήδη τεθεί ερωτήματα για ποιον λόγο ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ισοσκελιστεί. Ο πυρήνας της απάντησης του ερωτήματος αυτού α, και εδώ θα έπρεπε ήδη ίσως να είχα περάσει στις διαφάνειες είναι οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις σε συνδυασμό με την απομείωση των ταμιακών διαθεσίμων. Και είναι οι δύο διαφάνειες τις οποίες βλέπετε επανέρχομαι στην πρώτη, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις και η απομείωση των ταμιακών διαθεσίμων. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας Δήμος του οποίου τα ταμιακά διαθέσιμα βρίσκονται στο ύψος που απεικονίζεται στην τελευταία ράβδο του 2023, είναι δηλαδή 31 Δοδεκάτου του 2023, είναι ένας Δήμος που έχει οικονομικό πρόβλημα, μιλώντας φυσικά για τον Δήμο του Μεγέθους του Ηρακλείου. Είναι λοιπόν απολύτως προφανές ότι τίθεται ζήτημα και μόνο από το ταμιακό υπόλοιπο. Αλλά το πρόβλημα τίθεται σε συνδυασμό με τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Δήμου, οι οποίες είναι συμβατικές υποχρεώσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι συζητώντας για τις συμβατικές υποχρεώσεις, δεν ανοίγουμε το κεφάλαιο των έργων τα οποία αυτή η δημοτική ε, 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 αυτή η δημοτική αρχή θα ε, επιθυμούσε και έχει τη βούληση και εξακολουθεί να έχει τη βούληση να προτεραιοποιήσει, διότι ακριβώς τίθεται το ζήτημα προηγουμένως να τακτοποιηθεί ε, η κατάσταση του Δήμου. Και η έκφραση που χρησιμοποίησα θα έλεγα είναι α, μ, ίσως α, όχι αντίστοιχη με αυτό που θα έπρεπε να υποθεί. Ε, υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη εξορθολογισμού της λειτουργίας του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας του στο επίπεδο το οικονομικό. Ποιο είναι λοιπόν, ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος σε αυτό το συνδυασμό α, παραγόντων που είναι οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις αφενός και η σημαντική μείωση του ταμιακού ελλείμματος. Ο πυρήνας του προβλήματος ενδεικτικά τον, το λέω αυτό, α, αλλά ενδεικτικά, μιλώντα ακριβώ για τον πυρήνα του προβλήματο, βρίσκεται στην διαφάνεια που βλέπετε. Στι 6 Οκτωβρίου του 2020, με απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή, ανελήφθησαν, εγκρίθηκαν μελέτε και όροι διακήρυξη δημοπρασία έργων οδοποιίας ύψου 66 εκατομμυρίων 472.000 ευρώ. Από, αυτά, από αυτήν την απόφαση καταλήξαμε στην συμβασιοποίηση ε, στα μέσα περίπου του 2022 του ποσού που βλέπετε να αναγράφεται ως αξία αναθέσεων. Ε, υπερβαίνει κατά τη δηλαδή τα 28 εκατομμύρια ευρώ ποσόν το οποίο από τη στιγμή που συμβασιοποιήθηκε και πέρασε σε έργο έγινε και αντικείμενο αναθεωρήσεων και συμπληρωματικών συμβάσεων που έφτασαν στο ύψος ε, των σχεδόν 31 εκατομμυρίων ευρώ και είναι η μπάρα που έχετε στην μέση. Αυτό... Uh, το έργο το οποίο uh, uh, πληρώθηκε ως εκτελεσμένο έργο υπολείπεται κατά των 9 εκατομμυρίων. Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι αυτές οι συμβάσεις είναι διετής συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό ότι στην μεγάλη τους πλειονότητα uh, λήγουν στα μέσα του 2024. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση τόσο για την εκτέλεση όσο και για την πληρωμή του έργου αυτού με συμβατικά δεδομένα. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα υπόλοιπο συμβάσεων το οποίο υπολείπεται κατά τη των 22 εκατομμυρίων και αυτή σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι η συνολική εικόνα, είναι ο πυρήνας. Υπάρχουν και άλλες συμβάσεις, υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν και μέσα στο 23 με μεγάλα οικονομικά αντικείμενα, ε, υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες συμπληρώνουν αυτές τις συμβάσεις που δεν ε, δηλώνονται εδώ, αλλά ε, θεωρήσαμε ε, με τον Γιώργο Αγριμανάκη ότι αυτό μας δείχνει το βασικό μας ζήτημα και γι' αυτό το λόγο παρουσιάζεται εδώ. Όπως όμως προανέφερα, οι συνολικές μας υποχρεώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ, οι συμβατικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το της Μεσαίας δηλαδή, στήλη και μας πηγαίνουν σε, εδώ ε, στην ε, διαφάνεια αυτή ε, που απεικονίζει ε, ε, συνολικές υποχρεώσεις ύψους 41 εκατομμυρίου 500 περίπου χιλιάδων ευρώ. Λάβετε υπόψη τα διαθέσιμα που είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια των 14 εκατομμυρίων και έχετε ε, ε, σχηματικά αλλά νομίζω ουσιαστικά είναι μια ε, ε, θα έλεγα απλοποίηση ε, των οικονομικών ε, για να κρατήσουμε ε, την βασική γραμμή που μπορεί να συγκρατήσει ε, και ένας πολίτης που δεν εντρυφεί στα οικονομικά. Καταλήγουμε λοιπόν στο ύψος αυτό του ελίματος το οποίο πρέπει να αναπληρωθεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο πυρήνας του προβλήματος και επανέρχομαι εδώ στις διαφάνειες αυτές βρίσκεται σε μια μαζική υπερδέσμευση ιδίων πόρων. Μαζική υπερδέσμευση ιδίων πόρων. Και αυτό σημαίνει την ανάληψη και ενός μεγάλου ρίσκου. Και το αποτέλεσμα ενός κινδύνου που ήταν ορατός θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ορατό εξ αρχή και θα ευχόμουν να είχε γίνει ορατό πριν από την αρχή. Αλλά έγινε σε κάθε περίπτωση ορατό μέσα στο 2023. Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του 2024. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τη στιγμή όπου αναλαμβάνονταν αυτές οι υποχρεώσεις και εδώ επιστρέφω α, στην προηγούμενη διαφάνεια το ταμιακό διαθέσιμο α, βρισκόταν βεβαίως μεταξύ των τιμών το 21 και του 22, πιο κοντά στην τιμή του 21, περίπου στα 37 εκατομμύρια ευρώ, όταν αναλαμβάνουν δηλαδή οι υποχρεώσεις αυτές. αλλά υπήρχε αυτή η καθοδική τάση η οποία. Α, ε, 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 επιτάθηκε στην συνέχεια το 2022 έτσι, το 2022 είναι ακριβώς το έτος των συμβασιοποιήσεων έτσι ώστε να φτάσουμε στα σημερινά α, ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα ταμιακών διαθεσιμών. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Τώρα πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό. Το πρώτο και αναγκαίο βήμα και επίγον αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η εξασφάλιση αυτή θα έχει δανειακό χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει; Και αυτό επιδιώκουμε και αυτό προετοιμάζουμε και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνοντας μια παρένθεση να αναφέρω στη να αναφερθώ στις α, πολύ εντατικές επαφές που είχαμε. Α, και στην Αθήνα και μέσω τηλεδιασκέψεων και στην ανοιχτή μας βέβαια τηλεφωνική γραμμή, ε, τόσο με την ηγεσία και στελέχη του Ταμείου παρακαταθικών και Δανείων, όσο και μάλιστα προηγουμένως αλλά και σε όλη τη διάρκεια με την, ε, το Τμήμα ε, Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ομάδα αυτή μας έχει α, βοηθήσει α, πάρα πολύ α, συμβουλευτικά, ασφαλώς. Α, και επίσης, μια και βρίσκομαι στο σημείο αυτό, α, θέλω α, να α, ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσπάθεια, την οποία ωστόσο εξακολουθώ να σας αφηγούμε, α, α, και την Γενική Γραμματέα, την κυρία Σκαρφνάκη και θα έλεγα κυριότερα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Γιώργο Αγριμανάκη, με τον οποίο περνάμε μερόνυχτα στον Δήμο Ηρακλείου. Έτσι χωρίζουμε για έναν ύπνο και ξανασυναντιόμαστε το επόμενο πρωί, πολύ νωρίς το πρωί και χωρίζουμε πολύ αργά, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε λογαριασμό αυτό το οποίο είναι πραγματικά ζωτική σημασία σε αυτή τη στιγμή για τον Δήμο Ηρακλείου. Και αυτά γίνονται με την δραστική συνδρομή ενός ανθρώπου που βρίσκεται στην τρίτη γραμμή εδώ. Είναι ο ειδικό μου σύμβουλος Σπύρος Δοκιανάκης, του οποίου η συνεισφορά, θα έλεγα, είναι ανυπολόγιστη. Αν υπάρχει κάτι ανυπολόγιστο σε αυτήν την Συζήτηση είναι η συνεισφορά των ανθρώπων. Όλα τα άλλα είναι αριθμοί, όλα τα άλλα υπολογίζονται. Αλλά η συνεισφορά των ανθρώπων είναι ανυπολόγιστη και είναι ανεκτήμητη. Συνεχίζω λοιπόν από το σημείο αυτό. Αυτό για το οποίο συζητάμε, αυτό το οποίο επιδιώκουμε και αυτό το οποίο βρισκόμαστε ε, κοντά ε, στην ε, 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 ε ε, εξασφάλιση του. Είναι μια α, δυνατότητα χρηματοδότησης έως το ύψος του ελίματος το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Εκτελείς έργο το οποίο προδιαγεγραμμένα βρίσκεται μέσα στην γραμμή είναι το α, το β, το γ ή το ι, ζ έργο. Πληρώνεις αυτό τι σημαίνει; σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση απορρόφησης του συνολικού ποσού και επίσης και αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα ε, για τα οποία ε, φροντίσαμε να ενημερωθούμε ε, δεν υπάρχει πίνη για την μη λήψη του συνολικού ε, δανείου χρησιμοποιούμε την χρηματοδοτική γραμμή ε, έως εκεί όπου την χρειαζόμαστε. Πόσο την χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη χρηματοδοτική γραμμή αυτή τη στιγμή την χρειαζόμαστε α, μιλώντας α, με καθαρά οικονομικούς όρους, την χρειαζόμαστε επί δύο. Γιατί, γιατί οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτό το οποίο... Α, θα λάβουμε ως χρηματοδοτική δυνατότητα και αυτό σημαίνει ότι δεν λύσαμε όλα μας τα προβλήματα με ένα δάνειο και σημαίνει ότι και στην διαδρομή του 24 και μπαίνοντας στο 25 προφανέστατα θα έχουμε ζητήματα χρηματοδότησης αλλά, αλλά και είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος στην διαδρομή αυτή θα επιδιώξουμε άλλες χρηματοδοτήσεις. Θα επιδιώξουμε δηλαδή την ένταξη μέρους και αυτών των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπου είναι δυνατόν και θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να είχε και εξ αρχής επιδιωχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς μιλάμε και μιλάμε για μας και κοιτάζουμε μπροστά, από το τώρα βλέπουμε μπροστά, αυτό έχει σημασία αυτήν την στιγμή. Θα επιδιώξουμε λοιπόν. Και εδώ έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια, αν ανησυχείτε για το μάκρο uh, μάκρος αυτής της παρουσίασης. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και αυτά είναι και πολύ συγκεκριμένα, διότι μιλώντας για τον πυρήνα του ζητήματος που είναι έργα οδοποιίας το οποίο σημαίνει τι, ασφαλτοστρώσεις, σημαντοστρώσεις, διανοίξεις, κυρίως μαζί με κάποιες περιθωριακέ προμήθειες υλικών, που μάλιστα είναι αυτά για τα οποία δεν συζητήσαμε έτσι, δεν είναι Γιώργο, στις, α, στις διαφάνειες αυτές. Α, υπάρχει η δυνατότητα α, για την αγροτική οδοποία α, ένταξης και γνωρίζουμε ότι αυτό α, θα καταστεί δυνατό ως δυνατότητα, επαναλαμβάνω έτσι, μέσα στο τρέχον έτος, δηλαδή το 2024, α, α, για έργα αγροτικής οδοποίας και δεν είναι λίγο αυτό, έτσι, δεν είναι λίγο. Α, το συνολικό αντικείμενο α, πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε, για τα έργα της αγροτικής οδοποίας, οπότε δεν είναι λίγο. Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε... Δεν είναι μόνο η απευθεία χρηματοδότηση αυτών των έργων που θα μπορούσε να τα οδηγήσει στην επανένταξή τους σε άλλη χρηματοδότηση από την αρχική στην οποία τα εντάσσουμε τώρα, δηλαδή στην χρηματοδοτική γραμμή για την οποία συζητάμε, που έχει αυτόν τον δανειακό χαρακτήρα. Διότι εάν επιτύχουμε και οφείλουμε να επιδιώξουμε, την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων έργων, κάθε λογή έργων και κάθε λογή δραστηριότητα σε χρηματοδοτήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπορεί να ε, ε, θα έχουμε την δυνατότητα να απελευθερέσουμε πόρους ακριβώς από εκείνα τα έργα τα οποία δεν είχαν χρηματοδότηση, να μεταφέρουμε αυτούς τους πόρους σε ε, έργα τα οποία προσδιορίστηκαν σε αυτή τη χρηματοδοτική γραμμή και να απαλλαγούμε από τον δανεισμό. Κατά συνέπεια, ε, όλο αυτό το ζήτημα α, είναι λιγότερο σύνθετο, ίσως, όσο ακούγεται. Η, α, στη λεπτομέρεια, όμως, είναι σίγουρα πολύ περισσότερο σύνθετο. Α, συνεπώς, αυτό είναι ένα από τα α, βασικά μας, ε, είναι μια βασική μας επιδίωξη. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πολύ εμφατικά μέσα στο οικονομικό μας επιτελείο, είναι ένα από τα ε, ε, κύρια ζητήματα που συζητάμε με τον Γιώργο Αγριμανάκη. Και αυτό εδώ παρουσιάζεται λίγο σχηματικά ως μόχλευση των πόρων του Δήμου Ηρακλείου αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση το οποίο σημαίνει τι μεταξύ άλλων μεταξύ πολλών σημαίνει να επιτύχουμε την καλύτερη συνεργασία και συνέργεια ανάμεσα στις υπηρεσίες μας. Και βεβαίως αυτό περνάει από την σηματοδότηση που θα έχει από την καλή συνεργασία μεταξύ των αντιδημάρχων. Από την σωστή λειτουργία, λοιπόν, της εκτελεστικής ομάδας. Η εκτελεστική ομάδα πρέπει να λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να α, ενθαρρύνει και να α, οθεί όλο το Δήμο την υπηρεσία να λειτουργήσει αντίστοιχα. Έχουμε, λοιπόν, ένα ζήτημα αναδιάρθρωσης και αυτό α, καταγράφεται εδώ ως α, αναδιοργάνωση. Αλλά και αυτό περισσότερο αφορά την μόχλευση των πόρων α, είναι η διευθέτηση των εκκρεμωτήτων α, που και αυτή θα πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικά, με αποφασιστικά βήματα. Α, διότι βρισκόμαστε και αυτό είναι... Ε, μια ε, ε, κατάσταση, ένα καθεστώς ε, των αρκετών τελευταίων ετών με προϋπολογισμούς στους οποίους σχεδόν το ίμιση είναι ε, υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Έτσι ε, είναι οι περίφημες ΠΟΕ. Αν έχετε έναν προϋπολογισμό α, που βρίσκεται, το λέω ενδεικτικά, στα 250 εκατομμύρια και τα 115 είναι ΠΟΕ, αυτό σημαίνει ότι βλέποντα τα 200 εκατομμύρια, στην πραγματικότητα δεν έχετε εικόνα. Δεν, δεν έχετε εικόνα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει εικόνα τη πραγματικότητα. Και υπάρχει πάντα το ζήτημα, τι γίνεται με αυτά. Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά α, α, ε, θα ήταν ε, α, 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 όχι μόνο ακριβ, ανακριβές αλλά και απολύτως ανεδαφικό να σας πω ε, ότι ε, ο Δήμος θα επιδιώξει να εισπράξει ε, 115 εκατομμύρια. Ε, διότι προφανώς πολλά από αυτά με κάποιον τρόπο έχουν καταστεί μη απαιτητά με διάφορους τρόπους έχουν καταστεί μια απαιτητά. Ένας από αυτούς είναι και ε, οι ε, παραγραφές, ε, αλλά είναι και, για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για τα πρόστιμα αυθενέτων, έχουν πληρωθεί ποσά σε τακτοποίηση, άρα λοιπόν οι αντίστοιχες εγγραφές. Ε, αυτό είναι πολύ δουλειά. Είναι πολλή δουλειά ε, και θα πρέπει αυτήν την δουλειά, είναι πολλή δουλειά, είναι δύσκολη και λεπτή δουλειά. Είναι μία από τις δουλειέ οι οποίες ε, πρέπει να γίνουν για να έχουμε έναν εξορθολογισμό, συνολικό εξορθολογισμό του οικονομικού περιβάλλοντος του Δήμου, το οποίο θα μας αποφέρει και καλύτερη ορατότητα. Και ξέρετε αυτό το ζήτημα της ορατότητας, και εδώ προσπαθήσαμε κάπω έτσι με αυτέ τις διαφάνειε, προσπαθήσαμε για την ορατότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολιτικό ζήτημα τελικά η ορατότητα. Οι πολίτε πρέπει να έχουν ορατότητα, οι δημότε πρέπει να έχουν ορατότητα. Όλοι μα πρέπει να έχουμε ορατότητα στην πραγματική κατάσταση και στι ρεαλιστικέ προοπτικέ τι οποίε έχει ο Δήμο μα, έτσι ώστε και οι αποφάσει μα να είναι εν γνώση αποφάσεις. Αυτό λοιπόν αφορά ε, το, ε, τον δεύτερο αυτό κύκλο στο τόξο το οποίο ε, ε, εκφράζει την αισιοδοξία μας, γιατί είμαστε αισιοδοξοί, εμείς είμαστε αισιοδοξοί, είμαστε αισιοδοξοί για το Δήμο Ιερακλή. Έχουμε πίστη, έχουμε πίστη και στους ανθρώπους και στις δυνατότητες του Δήμου και βλέπουμε τις δυνατότητες αυτές, βλέπουμε αυτό το δυναμικό του Δήμου που πρέπει και μιλώ για τον Δήμο ως συνολική οντότητα. Δεν μιλώ για την υπηρεσία, δεν μιλώ για την οργάνωσή του μόνο. Αυτό το δυναμικό που μπορεί να μετασχηματιστεί σε δυναμική και να είναι μια αναπτυξιακή και κοινωνική δυναμική. Και εν τέλει έχουμε το ζήτημα της σωστής προτεραιοποίησης. Ε, και Τη σωστή, θα έλεγα, γενικά εκτέλεση των έργων. Εδώ βάζετε επίβλεψη, αλλά η επίβλεψη είναι ένα μέρο. Προφανώ είναι το μέρο που αφορά κυρίω την υπηρεσία όταν ε, πρόκειται για αναθέσει έργου ε, όπω ε, είναι αυτέ τη ε, σημερινή μα συζήτηση. Και εδώ υπάρχει μια, ένα μεγάλο στίχημα. Διότι δεν εξασφαλίζεις το έργο συμβασιοποιώντα το. Προφανώ. Και μάλιστα, αν έχει και μια μεγάλη σύμβαση σε, για να εκτελεστεί σε σύντομο χρόνο, εκτίθεσαι σε πολύ μεγαλύτερου κινδύνου και ανεβάζει τον πύχη σου για τον εαυτό σου. Τον πύχη, το ανεβάζει ακόμα περισσότερο ψηλά. Πρέπει να γίνει γρήγορα το έργο. Με την παραδοχή ότι οι εργολήπτες μπορούν να το εκτελέσουν στον χρόνο αυτό. Και εσύ πρέπει να βρίσκεσαι παντού στον χρόνο αυτό, να επιβλέπεις, να μετράς, να επιμετράς, έτσι. Και προηγουμένως όμως, πριν φτάσεις στο σημείο να επιβλέψεις και εν τέλει να επιμετρήσεις, θα πρέπει να έχεις προτεραιοποιήσει. Σωστά. Τι θα γίνει πού και γιατί. Και το γιατί έχει να κάνει με την ορατότητα και έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Και εδώ αυτό είναι ένα από τα στοίχηματα που αναλαμβάνονται αυτή τη στιγμή από την Δημοτική Αρχή, με την παραδοχή ότι θα προχωρήσουμε στον δρόμο τον οποίο προδιαγράφω αυτή τη στιγμή. Σωστή προτεραιοποίηση των έργων. Και αυτό σημαίνει τι. Αυτό σημαίνει και κριτήρια. Κριτήρια κατάστασης. Του οδικού δικτύου, εφόσον μιλάμε για το οδικό δίκτυο, μην θεωρήσετε ωστόσο ότι, ότι όλη μα η συζήτηση είναι μια συζήτηση για το οδικό δίκτυο και τα έργα οδοπίας. Είπαμε είναι ο πυρήνα του ζητήματο. Ε, Προφανέστατα το αντικείμενο του Δήμου ε, υπερβαίνει κατά πολύ αυτό. Άρα λοιπόν, επιστρέφοντα σε αυτό που έχει να κάνει με τα έργα τη οδοπίας, πρέπει να λάβει υπόψη σου την κατάσταση των δρόμων. Πρέπει να λάβει υπόψη σου του κυκλοφοριακού φόρτου και την νευραλγικότητα στο σύνολο τη κυκλοφοριακή κατάσταση του Δήμου σε συνάρτηση με τι κυκλοφοριακέ μελέτε. Και πρέπει επίση να εισαγάγει και κάποιου παράγοντε ευαισθησία. Που είναι τι, Είναι ευαισθησία σε κοινωνικέ σε παραμέτρου. Υπάρχει σχολείο. Υπάρχει εδώ α, η θέση του πληθυσμού, είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης προσβασιμότητα, μικρότερη προσβασιμότητα. Και οικονομική ευαισθησία επίση. Ποιε δραστηριότητε γίνονται εδώ, ποιε εξυπηρετούνται, ποιε είναι οι απαιτήσει για την εξυπηρέτησή του. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να γίνουν. Και βέβαια για να γίνουν χρειάζονται. Ε, τους ανθρώπους που θα τα κάνουν και αυτό βέβαια ε, μας θέτει σε αντικειμενικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την υποσχολε... υποστελέχωση της υπηρεσίας και με την υπερφόρτωση των ανθρώπων αλλά θέλω να πω το εξή. οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε αυτές τις θέσεις που είναι τώρα είναι ικανοί είναι πολύ ικανοί έχουν πολύ διάθεση να αποδώσουν έργο το βλέπουμε επειδή καθημερινά συναντόμαστε. και εδώ Αναφέρομαι σε αντικείμενα που αφορούν την οικονομική υπηρεσία και την τεχνική υπηρεσία. Και η οικονομική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία έχουν δυνατότητες, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας για την αξιοποίηση. Από εκεί και πέρα ότι πρέπει να στελεχώσουμε περισσότερο, ότι πρέπει να αποκτήσουμε υποστηρίξεις αυτού του έργου, εάν μάλιστα, όπως είμαι βέβαιος, ότι θα συμβεί Uh, φτάσουμε και εύχομαι γρήγορα και θα προσπαθήσουμε να είναι γρήγορα σε ένα σημείο που θα μιλάμε σε μια νέα αναπτυξιακή βάση με μεγαλύτερη φιλοδοξία. Σίγουρα αυτά χρειάζονται, έτσι είναι προφανές. Yeah. Αλλά uh, δεν υπάρχει uh, δικαιολογία για να μην γίνουμε καλύτεροι, πολύ καλύτεροι από την αμέσως επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη μέρα να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Έτσι. αυτό είναι αυτό το οποίο α, θα α, επιδιώξουμε. Και θα σας έλεγα, κλείνοντας, πριν αναφερθώ λίγο και στον οδικό χάρτη για την α, που θα μας οδηγήσει σε ψηφισμένο προϋπολογισμό, θα σας έλεγα ότι σε ό,τι αφορά. Α, την αναζήτηση πόρων. Α, κάναμε σήμερα το πρωί, και μάλιστα ο Σπύρος... Πού είναι ο Σπύρος εδώ, είναι... Ο Σπύρος τώρα, τώρα δουλεύει στο μυαλό του τις παραμέτρους του τεχνικού προγράμματος. Μην τον βλέπετε που κάθεται έτσι ησυχώς εκεί. Α, να βάλουμε σε μια σειρά τι, τι επαφέ έχουμε κάνει. Ε, Πόσε εβδομάδε είναι, 7 εβδομάδε είναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει επαφέ ε, με τουλάχιστον 6 υπουργεία και έχω και προσωπικά συναντηθεί και συνομιλήσει ε, με περισσότερου από 12 ανώτατου αξιωματούχου με την έννοια, ε, ε, αν υποθέσουμε ότι ξεκινάμε από τον ε, Γενικό Γραμματέα και φτάνουμε μέχρι τον Υπουργό Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί? Για αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, προφανώς. Χρηματοδοτήσεις. Αναζητούμε χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει αποτέλεσμα από αυτές τις επαφές. Βεβαίω, υπάρχει. Και θα υπάρξει. Αλλά ήδη έχουμε την διαβεβαίωση της χρηματοδότησης ύψους ε, ενό και μισού εκατομμυρίου, 1,5 εκατομμύριο, για την επισκευή σχολικών κτηρίων στο πρόγραμμα το οποίο αφορά στην α, 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 προστασία δημοσίων κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές. Είναι αυτά τα προγράμματα που άνοιξαν μετά α, τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Έτσι. Εκεί όπου δεν είχαμε καθόλου χρηματοδότηση. Ήμασταν ένας από τους Δήμους που δεν είχε χρηματοδότηση. Ε, και βεβαίω για όσα έγιναν ήδη χωρί χρηματοδότηση, ε, έγιναν και πληρώθηκαν. Αλλά έχουμε να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Και γενικά, ξέρετε, με τη σχολική στέγη, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Και σε επίπεδο συντηρήσεων, αποκαταστάσεων, ε, λειτουργικών βελτιώσεων των πάρα πολλών σχολείων μα. Που ευτυχώ που είναι πάρα πολλά, γιατί σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά και είμαστε ένα μεγάλο Δήμο. Και βέβαια σε επίπεδο προγραμματισμού για να βελτιώσουμε ε, την σχολική στέγη ε, 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 και εδώ επίσης ξέρετε ότι έχουμε κινηθεί και ήδη το τελευταίο ήταν το Ενεγίλ το οποίο ε, ε, έχει χρηματοδοτική γραμμή από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ε, ενεργοποιήθηκε αλλά αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως ήταν αυτό το 1,5 εκατομμύριο για τις αποκαταστάσεις, έτσι. Ε, 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 είναι ένας καρπός αυτής τη δραστηριότητα. Συνεχίζω, Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Ε, 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 όπου ε, α, ο ε, φίλος ε, συντοπίτη Λευτέρης Αβγενάκης. Και γνωρίζετε, αυτό το, ε, είναι γνωστό. Ε, το προηγούμενο που σα είπα δεν ήταν γνωστό. Το 1,5 εκατομμύριο το λέω τώρα, πρώτη φορά. Αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχει δέσμευση του Υπουργού για το φράγμα του Λαδούκου. Το φράγμα του Λαδούκου είναι μεγάλο έργο. Και υπάρχει επίση και η βούληση να γίνει και το φράγμα των Δαφνών. Και γνωρίζετε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτελεστούν ε, ε, από ε, ε, μεσα... μικρές ή μεσαίες οικονομικές οντότητες, να το πω έτσι. Έχουν χρειάζονται μεγάλες ε, χρηματοδοτήσεις. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα. Γιατί, γιατί είναι αρδευτικά και αντιπλημερικά ταυτόχρονα. Είναι έργα πολιτικής προστασίας και αντανακλούν, επηρεάζουν... Ε, τους όρους με τους οποίους θα πολεοδομήσουμε επιτέλους το δυτικό τμήμα της πόλης Γιατί και αυτό είναι ε, μία από τις μεγάλες μας εκκρεμότητες και ένας εχθρός μας, ένας εχθρός μας είναι αυτός, ξέρετε, ένας εχθρός μας είναι η συνήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει αρκετά στραβά πράγματα στην πόλη έχουμε συνηθίσει να έχουμε μία μεγάλη τρύπα μέσα στην πόλη που είναι το ανατολικό πολεοδομικό Ανατέθηκε το 1995, δεν προχώρησε ποτέ. Έχουμε ένα νόμαντς no Σλάντ ε, ανάμεσα στην πόλη και το λιμάνι. Έχουμε μια αγγελοπουλική κατάσταση με ένα Λούνα Πάρκ εκεί. Αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλλιτεχνικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το αντικείμενό μας εδώ δεν είναι η παραγωγή πρωτογενό καλλιτεχνικού έργου, η υποστήριξή του ασφαλώ. Έτσι, αλλά όχι η παραγωγή του. Η δικιά μα δουλειά είναι να κάνουμε την πόλη λειτουργική, να την κάνουμε σωστή, να την κάνουμε να αναπνεύσει, να την κάνουμε ελκυστική. Έτσι. Ε, αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία προφανέστατα μα απασχολούν. Και για να μην μακρηγορώ, διότι νομίζω ότι έχω αρχίσει να επεκτείνομαι σε θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο θέμα αυτή τη συνέντευξη. Ε, αλλά ναι, να τελειώσω τον κατάλογο των συναντήσεων ε, με την ε, Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, την οποία περιμένουμε στι αρχέ του επόμενου μήνα εδώ και προετοιμαζόμαστε να τη συναντήσουμε. Με μεγάλο αντικείμενο βεβαίω, πολύ μεγάλο αντικείμενο, ε, πολύ ζωτική σημασία για την πόλη, που αφορά ε, τόσο τα και κυρίω αναφέρω το κύριο τα τείχη, όσο και ε, 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 την ε, γενική σχέση που πρέπει να έχουμε και πρέπει να είναι πιο λειτουργική με την αρχαιολογική υπηρεσία. Ε, Συναντήσει με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια για μια σειρά διαφορετικών θεμάτων που είναι με διαφορετικού με διαφορετικούς συνομιλητέ εξειδικευμένα. Ζητήματα ενέργεια, διότι μα ενδιαφέρει η παραγωγή ενέργεια μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων που θα μπορέσουν να α, ανακουφίσουν και ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, οικονομικά ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε. Πολύ σοβαρό. Και βέβαια γνωρίζετε ότι το ενεργειακό περιβάλλον μεταβάλλεται άρδιν αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο Υπουργείο, ε, χωροταξικό σχεδιασμό που συνδέεται με το θέμα που ανέφερα προηγουμένω των φραγμάτων. Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο κινείται τώρα και από την αρχή μπήκαμε μέσα και θα, ε, έγινε σαφέ ότι ο Δήμο Ηρακλείου θα είναι βασικό συντελεστή. Δεν θα παρακολουθεί τι εξελίξει. Θα ε, είναι κινητήρια δύναμη και βασικός συντελεστής των εξελίξεων αυτών. Και στο ίδιο Υπουργείο Τρίτο, Τρία είπα, έτσι, διαχείριση αποβλήτων. Τεράστιο επίσης ζήτημα. Είναι τρεις διαφορετικοί συνομιλητές με τους οποίους έχουμε ανοίξει ατζέντα. Έχουμε ανοίξει ατζέντα. Το, το, Ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια μεγάλη ατζέντα με διάφορα κεφαλαία και παρακολουθεί αυτή την ατζέντα την οποία την γράφει ο ίδιος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Έτσι. Και τέλο, και εδώ κλείνω. Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία, πάλι μεγάλα ζητήματα. Λιμάνι, χερσαία ζώνη και βέβαια το έργο του κόλπου του Δερματά, η διπλή παραλία. Έτσι, το οποίο ε, θα πρέπει να το ε, κάνουμε με την οριμότητα την οποία έχει ε, αυτή τη στιγμή για όλα αυτά υπάρχουν ζητήματα όλα χρειάζονται τι πρέπει να κάνεις με τα ζητήματα να το πω λαϊκά πρέπει να τα ξετρέχεις έτσι, πρέπει να τα ξετρέχεις. Άμα δεν τα ξετρέχεις θα τα βρεις εκεί που τα ε, συζήτησες τελευταία φορά έτσι, θέλει λοιπόν θέλει, θέλει αρκετή ε, προσπάθεια αυτό εμείς σε αυτή την προσπάθεια θα την uh, καταβάλουμε. Τελειώνω. Τελειώνω και απλώς αυτό αν θέλετε είναι και κάπως πιο τεχνικό και για την δική σας την ενημέρωση έτσι για να είστε διαθέσιμοι ε, είναι θα σας έλεγα είναι το κεφάλαιο save the days έτσι όχι the day <laughs> save many days my friends uh, Πάμε σε δύο κύκλους που μεσολαβούνται από ένα, α, από ένα κρίκο. Οι δύο κύκλοι είναι τεχνικό πρόγραμμα. Φεύγει σήμερα, πάει στη Δημοτική Επιτροπή, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκεκριμένη εννοώ, πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνεται, τι εγκρίνεται, όχι. Έτσι, εδώ έχουμε ένα ζήτημα, έτσι. Εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίνεται. Αλλά. Όμω, έτσι. Το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίνεται. Αλλά τι γίνεται. Ενσωματώνεται κατευθείαν στον προπολογισμό. Δεύτερο κύκλος. Περνάει ο προπολογισμό από την ίδια διαδρομή. Δημοτική ομάδα ε, 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 και Δημοτικό Συμβουλίο. Ποιο προϋπολογισμός? Ο ελληματικός προϋπολογισμός. Ο ελληματικός προϋπολογισμός. Και διαπιστώνεται το έλλειμμα αυτό δηλαδή το οποίο αυτή τη στιγμή σας γίνεται γνωστό και εσείς το μεταφέρετε στην κοινή γνώμη ε, και το λέω αυτό έχοντας προηγουμένως α, α, ενημερώσει τους αρχηγούς των παρατάξεων διότι θεώρησα ότι αυτό είναι ορθό για κανέναν άλλο λόγο αλλά θεωρώ ότι είναι ορθό ως πολιτική πρακτική. Ενημέρωσα πριν από τη συνάντησή μας, κάλεσα και ενημέρωσα τους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων. Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν ο α, κύριος Καραμαλάκης και η κυρία Καναβάκη. Και ενημερώθηκαν για το βασικό σχήμα αυτού το οποίο συζητάμε τώρα. Λίγο νωρίτερα έγινε αυτό. Σήμερα, σήμερα ναι. Σήμερα το πρωί. Ναι, σήμερα το πρωί. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι ο προϋπολογισμός είναι ελληματικός και δίδεται εντολή για την Uh, για τον ισοσκελισμό η οποία περνάει από την uh, πρόσκληση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να υποβάλουν προσφορές στο ύψος του ποσού το, του αναγκαίου ποσού που είναι το ετούμενο ποσό. Σας είπα προηγουμένως για το Ταμείο Παρακαταθήκων κάποιο τρόπο προδικάζοντας ότι θα είναι το Ταμείο Παρακαταθήκων αλλά η πρόσκληση είναι ανοιχτή και στις εμπορικές τράπεζες. Συνεπώς... Πώς? Από πού βρεθεί το δανείο, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ε, το Ταμείο Παρακαταθήκων, λόγω και της σύστασης του, γιατί γνωρίζετε ότι είναι ένας οργανισμός που έχει ανάμεσα στους καταστατικούς του σκοπούς την ε, υποστήριξη της τοπικής αυτοδίκησης, ε, είναι ο πιθανότερος δανειοδότης. Έτσι, εμπροκειμένου. Και είναι εύλογο ότι βεβαίως συζητήσαμε, διότι πρέπει να ξέρουμε και και ο συμφερότερος. Και ο συμφερότερος όπως κατά την τωρινή μας εκτίμηση όλα αυτά βεβαίως θα φανούν στην πράξη. Άρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε ένα βήμα εξασφάλιση τη δανειακή αυτή γραμμή, αυτό που, που ανέφερα ω μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Και αυτό μα επιτρέπει να την εντάξουμε, να εντάξουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Ποια είναι η χρηματοδότηση, πρόκειται στον προπολογισμό. Να ίσω λύσουμε τον προπολογισμό, να ξαναπάμε στην Δημοτική Επιτροπή να περάσουμε πλέον με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, προτινόμενο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, στη Δημοτική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταλήξουμε στην έγκριση ενός προϋπολογισμού που θα είναι ο προϋπολογισμός με τον οποίο θα απορευθούμε στην συνέχεια. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολυπλοκότητα εδώ, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι το πιο απλό, ε, δεν είναι τα πιο απλά βήματα. Αυτό θα σας πω. Ο ορίζοντας, ο ορίζοντας είναι το τέλος Μαρτίου. Αν θέλετε να σας πω, τέλος Μαρτίου θα έχουμε τον εγκεκριμένο, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Δεν θα πάρουμε φράγκα ε, καθόλου. Δεν θα, πάρουμε, δεν θα πάρουμε ούτε σέντ, ε, κύριε Παπαδάκη, ούτε ευρώ. Έτσι. Θα πληρώσουμε έργο το οποίο θα έχει πιστοποιημένα, πιστοποιημένα και με τη διαμεσολάβηση ορκωτών δελεκτών εκτελεστεί. Αυτό είναι. Γι' αυτό συζητάμε. Αλλά με του όρου που ανέφερα προηγουμένω. Οπότε είμαστε. Εκεί. Εκεί είμαστε. Ε, καταλαβαίνετε πόσο πυκνό είναι ο χρόνο για να γίνουν όλα αυτά, για να γίνουν στι επόμενε εβδομάδε. Ε, δηλαδή, ε, ε, μιλάμε για έναν χρόνο, ο οποίο. Ε, ε, μιλάμε για τι επόμενε πέντε ε, εβδομάδες. Έτσι, εμείς συνολικά εδώ, ε, με τον, ε, δουλεύοντας με τον Γιώργο και τον Σπύρο, ε, ε, έχουμε προδιαγράψει 26 διαφορετικά βήματα. Έτσι, πρέπει έχουμε 26 βήματα να κάνουμε. Σε, ε, εντάξει, ένα βήμα τη μέρα δεν είναι και πολύ, δεν αδυνατίζει κανείς έτσι με και ένα και βήμα. Και...